Γεια σας. Σήμερα έφτασε η ώρα μετά από αρκετό καιρό να σας κάνω ένα do it yourself περιποίησης. Ξέρω πάρα πολλές συνταγές και σιγά σιγά μέσα από το κανάλι μου σας δείχνω αρκετές από αυτές. Ο λόγος που προτιμώ του εμπορίου και όχι τα χειροποίητα φυσικά καλλιντικά, αλλά προσπαθώ να έχω του εμπορίου φυσικά καλλιντικά, είναι γιατί κάποια συντηρητικά που χρησιμοποιούν οι εταιρείες μέσα είναι αναπόφευκτα στα καλλιντικά και επειδή είναι λίγο επικίνδυνο και παρακινδυνευμένο να τα κάνω μόνη μου, τουλάχιστον αυτό μου έχει δείξει η πείρα μου, αφήνω τους ειδικούς, τους χημικούς να κάνουν τη δουλειά αντί για μένα. Φυσικά έχω δοκιμάσει πάρα πολλές συνταγές και έχω κάνει πάρα πολλές. Το να κάνεις ένα φυσικό καλλιντικό σπίτι σου φυσικά είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα. Τι συμβαίνει όμως, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε μικροοργανισμούς που δημιουργούν μολύνσεις στο δέρμα. Πραγματικά από τη μία είναι πάρα πολύ αθώα και πάρα πολύ υγιεινά, από την άλλη όμως αν δεν γίνουν με το σωστό τρόπο και δεν λάβουμε τις σωστές προφυλάξεις, τότε μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Τέλος πάντων, αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Εγώ επιλέγω να τα παίρνω έτοιμα ό,τι θέλω και όχι να τα φτιάχνω μόνη μου, παρόλο που ξέρω αρκετές συνταγές και σιγά σιγά δεν έχω κανένα λόγο να μην σας τις δείξω μέσα από το κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για ένα προϊόν καθαρισμού. Όλες έχουμε ακούσει, έχουμε δει βίντεο, έχουμε διαβάσει συνταγές χρησιμοποιώντας το ροδόνερο και το αμυγδαλέλαιο για να κάνουμε, να αφαιρέσουμε το μακιγιάζ του προσώπου ή των ματιών. Όλες οι συνταγές μας λένε να βάλουμε ίσες ποσότητες από ροδόνερο και αμυγδαλέλαιο μέσα σε ένα μπουκάλι, ένα διφασικό δηλαδή, το ανακοινούμε, βάζουμε στο βαμβάκι μας και κάνουμε τον καθαρισμό. Εγώ σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς μπορούμε αυτά τα δύο υλικά να τα φτιάξουμε γαλάκτωμα. Έτσι ώστε να είναι πιο εύχριστο, δεν είναι διφασικό, είναι ακριβώς όπως το γαλάκτωμα. Βάζουμε μία ποσότητα στο βαμβάκι μας, κάνουμε τον ντεμακιγιάζ μας και αυτό ήταν. Οπότε πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να το φτιάξουμε και τα λέμε μετά. Χρησιμοποιώ 20 ml αμυγδαλέλαιο και 30 ml ροδόνερο. Ένα κομματάκι σε μέγεθος φουντουκιού, αγνό κερί μέλισσας και ένα θερμόμετρο για υγρά. Ρίχνω το κερί μέλισσας μέσα στο αμυγδαλέλαιο και μεταφέρω και τα δύο δοχεία σε νερό που βράζει. Με το θερμόμετρό μου θέλω να φτάσω τη θερμοκρασία και των δύο αυτών υγρών στους βαθμούς που θα λιώσει το κερί μέλισσας. Γύρω στους 40 βαθμούς το θέλω και θα είμαστε εντάξει. Έχω κατεβάσει από τη φωτιά και τα δύο δοχεία που περιέχουν. Εδώ είναι το αμυγδαλέλαιο με το λιωμένο κερί μέλισσας και εδώ είναι το ροδόνερο. Τώρα, επειδή θα κάνει θόρυβο έτσι όπως θα το φτιάξω, να σας εξηγήσω ότι απλά με ένα μηχανάκι εδώ του φραπέ, καθαρό φυσικά και πολύ καλά, απολυμάνει πάρα πολύ καλά, θα χτυπήσω αυτά τα δύο υγρά μαζί. Πάμε να το δείτε. Thank you.
το μείγμα μας έχει γίνει ένα γαλάκτωμα, το βλέπετε, έχει γίνει γαλάκτωμα, προσθέτουμε μέσα και μία σταγόνα χαμομήλι. Κατεύουμε να ενσωματωθεί και το εθέριο έλαιο χαμομήλι. Το βάζουμε σε ένα μπουκαλάκι και το γαλάκτωμα καθαρίζουμε, είναι έτοιμο. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που μπορούμε να φτιάξουμε το γαλάκτωμα. Εγώ ήδη το έχω βάλει σε ένα μπουκαλάκι. Εάν δείτε ότι σας διαχωρίζει λίγο, ελάχιστα, απλά ανακατέψτε και θα ενσωματωθεί ξανά. Αν δείτε ότι λίγο μπορεί να σας διαχωρίσει λίγο το ροδόνερο. Όχι πάντα, κάποιες φορές, όταν χρειαστεί λίγο παραπάνω κερί, οπότε την επόμενη φορά θα ξέρετε ότι θα βάλετε λίγο παραπάνω, γιατί η δοσολογία λίγο παίζει. Να σας πω ότι το γαλάκτωμα αυτό το διατηρείτε στο ψυγείο, που δεν είναι λόγο, δεν το είναι για να το βάλουμε πάνω στο μπουντουάρ, γιατί όπως είδατε μέσα δεν έχει συντηρητικά, οπότε το διατηρείτε για μια εβδομάδα το πολύ, δυστυχώς, στο ψυγείο. Και την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να φτιάξετε καινούριο, γι' αυτό σας έδωσα και μικρή ποσότητα. Αν χρειάζεστε παραπάνω, μπορείτε να αυξήσετε τη δοσολογία. Το διατηρείτε λοιπόν στο ψυγείο. Οποιαδήποτε σκεύη χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του, να είναι πολύ καλά, να έχετε κάνει πάρα πολύ καλή απολίμαση, γιατί σας είπα, τα φυσικά χειροποίητα καλλιντικά τραβάνε σαν μαγνήτης τους οργανισμούς, τους μικροοργανισμούς, και μπορεί να δημιουργήσετε κάποια μόλυνση στο πρόσωπό σας. Οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά. Γεια σας!